Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Αυτό είναι για όλα τα αλάνια που με έχουν στηρίξει μέχρι εδώ. Αυτό είναι για όλα τα αδέρφια μου. Είναι για τους γονείς μου. Για την οικογένειά μου, για όλους εσάς. Αυτό είναι για ποιον είναι μόνος του εκεί έξω και δεν έχει κάπου να στηριχτεί και δεν έχει κάποιον να τον υποστηρίξει και να του σταθεί δίπλα του. Αυτό είναι για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι για εσάς. Και πάει κάπως έτσι. Λοιπόν, άλλη μια μέρα περνά κι εγώ με τα μάτια κλειστά. Προσπαθώ να ξεχαστώ, να θυμηθώ τα παλιά. Όταν τα ανοίξω επιστρέφω πίσω στο τώρα. Ξανά γυρνάει στο νου μου η αλήθεια και η αλήθεια πονά. Γυρνά στο νου μου η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας αυτά τα χρόνια και σε ολόκληρη τη γη. Από τη μία πλευρά πόλεμη, θάνατη και λυμή. Απ' την άλλη πλούτος, δόξα, μάξια, σπίτια και γλυφθεί. Ο λαός στις μέρες μας δεν έχει ρούχα να αντιθεί. Και βλέπει τα λεφτά του να τρώνει πολιτική. Με ένα σύστημα που ούτε οι δεν ξέρουν που θα βγει. Το μόνο που ξέρουν να λένε είναι υπομονή. Μα πόση υπομονή περιμένουν από το λαό όταν η ανεργία φτάνει 40%. Δεν παίζουν πλέον περιθώρια για κάτι καλό. Σα χορευτές όλοι κινούμαστε στον ίδιο ρυθμό. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια που ήμασταν παιδιά, σκεφτόμασταν μόνο την μπάλα και όλα ήταν μια χαρά. Τώρα άνθρωποι δίχως σπίτι, δίχως ρούχα και δουλειά δεν έχουν χρήματα να πάρουν ούτε καν τα βασικά. Κοίτα γύρω σου, δε στην εξαθλίωση στους δρόμους. Πιτσιρικάδες που αποτελούν τροφή για αστυνόμους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οικογένειες ακόμη. Έξω από το σπίτι μου απορικιάστε ή κοιμούνται μόνοι. Και ειλικρινά δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτή η κατάσταση. Αλήθεια λένε δεν είναι καιρός για επανάσταση. Απλώσε το χέρι στο συνάνθρωπό σου, δώσε. Ίσως να μην έχει κάπου για να κοιμηθεί απόψε.